Ακόμη μια κινητοποίηση για τα σωματεία υγείας και πρόνοιας της Κρήτης που βλέπουν ορατό τον κίνδυνο αποψήλωσης των νοσοκομείων με φόντο και την επικείμενη λήξη συμβάσεων επικουρικών εργαζόμενων όλων των ειδικοτήτων. Θα παλέψουμε να μην απολυθεί κανένας εργαζόμενος στα νοσοκομεία και ταυτόχρονα να καλυφθούν οι κενές μόνιμες θέσεις. Το 1/3 των εργαζόμενων στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου είναι συμβασιούχοι. Δεν είναι δυνατόν να ζουν με την εργασιακή ανασφάλεια συνέχεια. Όπως τόνισαν οι συγκεντρωμένοι, οι εργαζόμενοι με συμβάσεις καλύπτουν πάγιες ανάγκες των νοσοκομείων, με τη συμβολή τους στον καιρό της πανδημίας να είναι κέρια. Δηλαδή, όλο αυτό το διάστημα, 1,5 χρόνο, οι ανάγκες καλυφθήκανε από επικουρικούς, από ΣΔΟΧ δηλαδή στην ουσία, που καλύψανε όλα τα κενά και βοηθήσανε τα μέγιστα στο να μην έχουμε προβλήματα. Είναι χαρακτηριστικό πως το μεγαλύτερο νοσοκομείο της Κρήτης, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, λειτουργεί με περισσότερες από 600 κενές οργανικές θέσεις, χωρίς να συνυπολογίζονται οι νέες ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί. Είναι αδιανόητο τα δημόσια νοσοκομεία με τις τεράστιες ελλείψεις που υπάρχουν να υπάρχει ημερομηνία σύμβασης του προσωπικού που ουσιαστικά έχει μια τεχνογνωσία που χρειάζεται για να υπάρξει να λειτουργήσουν τα δημόσια νοσοκομεία σε τέτοιες δύσκολες συνθήκες που διανύουμε. Αντιπροσωπεία των υγειονομικών είχε τηλεσυνάντηση με τη διοικήτρια της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας, που τόνισε την πρόθεσή της καμία θέση να μην χαθεί, σημειώνοντας πως έχουν ήδη σταλεί αιτήματα στο Υπουργείο Υγείας για την παράταση των συμβάσεων. Το αφήγημα της κυβέρνησης περί προσλήψεων καθημερινά ανατρέπεται από την πραγματικότητα που ζούμε, με την να μην μπορούν οι εργαζόμενοι να πάρουν τις άδειές τους, να μην μπορούν να καλυφθούν τα κενά. Από τη στιγμή που δεν γίνονται πλέον προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και καλυφόμαστε είτε με επικουρικούς είτε με άλλες μορφές ελαστικές εργασίες, πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να βρεθεί μια λύση και να μονιμοποιηθούν αυτοί οι άνθρωποι που καλύπτουν μόνιμες και διαρκείς ανάγκες. Ζητάμε δύο πράγματα. Να παραμείνουν όλοι στην εργασία, να μην απολυθεί κανείς και δεύτερον, να γίνει μετατροπή των συμβάσεων σε ορίστου. Μονιμοποίηση με αμεριοδότηση δεν μπορεί να γίνει, αποδείχθηκε από προηγούμενες προκηρύξεις.